Καλησπέρα παιδιά, Γκάνσελ εδώ και σήμερα σας έχω ένα βιντεάκι Fortnite Building Tips. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε καν, θέλω να σας πω ότι όταν τελειώσει αυτό το βίντεο, άμα θέλετε να πάτε να τσεκάρετε ένα βιντεάκι που έχω κάτω στην περιγραφή, λέει Fortnite Tips και εκείνο, θα το έχω ονομάσει, θα έχει ένα link εκεί πέρα, μπορείτε να πάτε να μπείτε και είναι ένα βιντεάκι μου που έχω κάνει Fortnite Tips παλιά. Κάποια από εκείνα τα tips που έχω κάνει ισχύουν ακόμα, μπορείτε να πάτε να τα τσεκάρετε άμα θέλετε, extra tips και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ για να πάρετε ένα ευκολότερο win. Λοιπόν, άμα αυτό το βίντεο πάρει μια καλή πρόθεση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή πάρει καλά σχόλια, καλά likes δηλαδή και τέτοια πράγματα, θα συνεχίσω τα Fortnite tips γιατί μου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, πιστέψτε με, για να τα σκεφτώ, να τα ηχογραφήσω, να τα κάνω record, να τα ενώσω και όλα αυτά μου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, οπότε είναι λίγη κούραση και άμα δεν σας αρέσει τότε τζάμπα τα κάνω, οπότε αυτά μάγκες, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Το πρώτο μας τύπια σήμερα είναι που να λαντάρετε. Λοιπόν, εγώ θα σας πρότεινα να πέφτετε στο Wasting My Hero, όπως είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο που είχα κάνει με tips, συμβουλές για να νικήσετε, αλλά αυτό είναι βασισμένο μόνο στο building, οπότε είναι βασικό να πέφτετε στο Wasting My Hero γιατί έχει πάρα πολλά δέντρα που δίνουν πάρα μα πάρα πολύ good. Λοιπόν, θα πηγαίνετε Wasting My Hero, θα μαζεύετε όλο το good εκεί πέρα μέχρι να πάτε 9-9 και μετά μπιλτάρετε τυχαία base, να μπιλτάρετε σκάλες τείχους, τέτοια πράγματα, ξέρετε, κολπάκια, μέχρι να μπορείτε να μάθετε τα κουμπιά σας, να μάθετε τις ικανότητές σας, να εξασκηθείτε. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε πράγματα έτσι, θεωρίες και τέτοια, αλλά είναι πιο πολύ η εξάσκηση μάγκες. Εξασκηθείτε και θα δείτε μεγάλη διαφορά. Αυτό το tip το έχω πει και αυτό στο προηγούμενο βίντεο, οπότε θα το ξαναπώ μία στα γρήγορα. Θα σας πρότεινα να αλλάζετε τα building slot, να μην τα αφήνετε στο F1, F2, F3. Θα σας πρότεινα στο Q, Ε, Z, 6, κάποια που είναι κοντά στα πλήκτρα που προχωράτε, ώστε να έχετε πιο γρηγοράδα γενικά στα building fight και να μπορείτε να μπιλτάρετε πολύ πιο εύκολα. Αλλά αυτό είναι όπως συνηθίζει ο καθένας. Δεν θα σας πρότεινα να βάζετε τα buildings στο ποντίκι και θα σας πρότεινα να βάλετε 1-2 στο max, γιατί θα μπερδεύετε το ποντίκι γενικά να μπιλντάρει και να βαράει και όλα, θα μπερδεύεστε, θα χάνεστε γενικά σε κάποια clicks, οπότε κρατήστε τα στο πληκτρολόγιο, θα είστε 1000 φορές καλύτεροι πιστεύω κατά τη γνώμη μου, αλλά μας βολεύει στο ποντίκι, τότε μπορείτε να τα βάλετε και στο ποντίκι. Πώς μπορώ να φτιάξω ένα tower μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα? Θα σας πρότεινα να βάζετε 4 τείχη γύρω σας, να βάζετε μια σκάλα, ξανά 4 τείχη γύρω σας, μια πλατφόρμα και μετά να βάζετε ξανά σκάλα. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ας το πούμε έτσι, και χάνεις πολύ λίγο χρόνο. Ο δεύτερος τρόπος που μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα είναι να βάζετε 4 τείχη γύρω σας, μια σκάλα, να ανεβαίνετε λίγο πάνω στη σκάλα, μετά να ξαναβάζετε 4 τείχη γύρω σας και να βάζετε μετά ξανά τη σκάλα, να πηδάτε ταυτόχρονα και να ανεβαίνετε πάνω στη σκάλα. Αυτό γλιτώνεται πάρα πολύ χρόνο και μπορείτε να φτιάχνετε ένα εξάωροφο building μέσα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και θα σας πρότεινα να μην πατάτε clicks, δηλαδή όταν βάζετε τα τείχη, απλά να πατάτε το click πατημένο, να γυρνάτε την κάμερα και θα μπαίνουν πιο εύκολα τα buildings. Αυτό δεν αφορά πάρα πολύ το building, αλλά είναι μέσα στο κομμάτι του building, οπότε θα σας πρότεινα όταν κάποιος είναι μέσα σε ένα κουτί και ενώ βαράτε εσείς να το σπάσετε, αυτός ξαναβάζει τείχος, θα πάτε κοντά, θα βάζετε την pickaxe και θα βαράτε το τείχος. Όταν βλέπετε ότι είναι έτοιμο να σπάσει, δηλαδή μένει με 50 HP, τότε βαρέστε το και βάλτε με τη μία ένα τείχος και βάλτε δικό σας τείχος, κάντε το edit και μετά έχετε τη δυνατότητα να το σκοτώσετε ενώ είναι εκείνος εκεί μέσα. Αυτή είναι μια συμβουλή που θα σας δώσω για τους PS4 ή Xbox players, αλλά είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα σας δώσω για εσάς που παίζετε σε consoles. Χρησιμοποιήστε το Builder Pro. Μπορεί να είστε νουμπάδες στην αρχή, μπορεί να μην μπορείτε να μπιλτάρετε με το ζόρι, αλλά πιστέψτε μετά από λίγο καιρό θα γίνετε God Builders. Έχει την ικανότητα όπως μπιλτάρουμε εμείς στο PC να μπιλτάρετε και στο Play, γιατί με το R1 πάτε πίσω στο τοίχο, με το R2 πάτε στην πλατφόρμα και όλα αυτά και μπορείτε να μπιλτάρετε πολύ πιο γρήγορα. Εάν όμως δεν το θέλετε καθόλου, τότε μετατρέψτε την πυραμίδα με το άλλο σε σκάλα, δηλαδή πλέξτε τα δύο κουτιά από την αρχή, κάντε rotate, βάλτε να ανεβαίνετε προς τα πάνω ώστε να μπορείτε να χειρίζετε δηλαδή σκάλα και τείχος και να το έχετε λίγο πιο γρήγορα. Rush. Πώς να κάνετε rush με σωστό building? Θα σας πω τρεις κατηγορίες που ξεκινάει από το πιο εύκολο και πάει μέχρι το πιο δύσκολο. Λοιπόν, το πρώτο είναι απλά να ανεβαίνεις με σκάλες που έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να σε ρίξουν κάτω, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Η δεύτερη κατηγορία είναι να βάζεις σκάλες, να βάζεις και ένα τείχος ώστε να έχεις μια έξτρα ασφάλεια, δηλαδή ένα τείχος και πρώτα πρέπει να σπάσουν το τείχος και μετά τη σκάλα για να πέσει κάτω, οπότε έχεις περισσότερο χρόνο να ανεβείς κάπου θες, ή άμα βλέπεις ότι πάει να στο σπάσει, βγαίνεις με το sniper και τον κοπανάς. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το πραγματοποιήσεις, αλλά σου δίνει και παραπάνω ασφάλεια.
Η τρίτη κατηγορία που είναι από το πιο δύσκολο που μπορείτε να κάνετε, που θέλει πάρα πολύ εξάσκηση, είναι να βάζετε διπλή σκάλα και διπλό τείχος. Αυτό σας δίνει ούλτρα ασφάλεια, γιατί το κάθε building που χρησιμοποιείτε έχει από 200 HP, άρα υπολογίστε 200 HP επί 4 πάει 800 HP. Ο άλλος πρέπει να κόψει 800 HP για να σας ρίξει κάτω. Μέχρι να κόψει τόσο HP, εσείς μπορείτε να βγάλετε το κεφάλι σας τσουπ και να τον καθαρίσετε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αλλά πάνε με κατηγορίες. Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να τα κάνετε και ξαναλέω, θέλει πάρα πολύ εξάσκηση. Είναι κάποιος στο high ground και σε βαράει και θες να κουμπώσεις medkit, κάνε ένα κουτάκι γύρω σου, βάλε μια σκεπή, βάλε μια πυραμίδα, βάλε μια σκάλα και κάτσε από κάτω και έχεις τριπλάσια προστασία από ότι αυτό να σε βαράει. Ή άμα αυτός είναι μπροστά σου και σε βαράει στο τείχος, τότε βάλε ένα τείχος, βάλε και μια σκάλα και κάτσε πάνω τη σκάλα. Τότε έχεις διπλάσια προστασία, αλλά ό,τι και να πείτε είναι καλύτερο από ένα μόνο τείχο και θα σας προστατέψει κατά πάρα πολύ. Λοιπόν, μάγκες, τώρα θα σας δείξω ποιες επιλογές έχετε για να κάνετε edit. Κάποιοι μπορεί να μην τις ξέρετε όλοι, κάποιοι μπορεί να ξέρετε λίγες, κάποιοι μπορεί να τα ξέρετε όλα, αλλά είναι για κάποια άτομα που μπορεί να μην τα ξέρουν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πυραμίδα. Το πρώτο που μπορείτε να κάνετε edit είναι να κλείξετε δύο κουτάκια, να πατήσετε G και να φτιάξετε μια σκάλα που είναι λίγο ανάποδη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε γενικά για να την κάνετε σκάλα από την αρχή, να το κάνετε rotate με το ρο και να αρχίσετε να κατεβαίνετε προς τα κάτω και να έχετε μία να ανεβαίνετε και μία να κατεβαίνετε για να μην μπορείτε να κουράζετε. Μετά να σας δείξω ένα βασικό πράγμα που θα χρειαστείτε. Με το δεξί κλικ κάνει reset και μπορείτε να πατήσετε G με τη μία και να κάνει reset αυτό που γενικά έχετε κάνει ήδη edit. Μετά η επόμενη επιλογή που έχετε είναι να επιλέξετε τα τρία κουτάκια που όταν τα επιλέξετε θα φτιαχτεί αυτή η ράμπα εδώ πέρα. Δεν θα το κάνω γιατί θα σπάσει και θα εξαφανιστεί εντελώς, οπότε αυτή είναι η δεύτερη επιλογή που έχετε και μετά είναι η κανονική επιλογή που είναι η κλασική. Μετά θα ξεκινήσουμε από τη ράμπα που είναι η κάτω, η κάτω σκάλα, όχι η κάτω σκάλα, η πλατφόρμα, στο πούμε έτσι. Δεν έχει πολύ τρελές επιλογές, η μία είναι απλά να αφήσετε ένα κομμάτι της, να επιλέξετε τα δύο και το μισό να κοπεί για να φτιάξει ένα τυχάκι. Και η δεύτερη είναι να αφήσετε μόνο μια γωνίτσα, κάπως έτσι να αφήσετε μια γωνίτσα μόνο. Και η τρίτη είναι να επιλέξετε δύο και να φτιάξετε κάτι πολύ περίεργο, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι και smooth και ωραίο, να σας πω την αλήθεια, ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Μετά πάμε σε ένα σημαντικό κομμάτι που είναι η σκάλα. Λοιπόν, για κάποιους όσοι δεν ξέρετε, γιατί βλέπω κάποιοι γυρνάνε τη σκάλα κάπως έτσι και την αφήνουν μισή, είναι απλά μάγκιστα μεσαία κουτάκια, αυτά που δεν είναι ολόκληρα τετράγωνα, που είναι μισά τετράγωνα. Απλά επιλέγετε τα μισά, δηλαδή τα δύο κουτάκια από ποια μεριά θέλετε να πάει, τα τραβάτε και πάει η σκάλα μόνη της εκεί που θέλετε. Παπ, βλέπετε. Μετά υπάρχει επιλογή τη μισή σκάλα. Μπορείτε να κάνετε μια μισή σκάλα και μπορείτε να κάνετε και σκάλες που ανεβαίνουν σαν ορόφους και καλά. Μπορείς να χτίσεις ένα base και να το κάνεις. Εντάξει, πολύ άχρηστη πληροφορία αυτό, δεν θα το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο fight. Ενώ άμα θέλετε να χτίσετε κάνα σπίτι ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και τώρα, μάγκες, ερχόμαστε σε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία. Είναι η σκάλα και το τείχος. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε να κάνετε edit. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι παράθυρα. Μπορείτε από εδώ, μπορείτε από την άλλη, μπορείτε γενικά στη μέση να τα βάλετε. Όπου να είναι, δηλαδή απλά στη μεσαία λωρίδα. Μπορείτε να κατεβάσετε το τείχος κατά ένα μέτρο. Μπορείτε κατά δύο. Κατά τρία δεν γίνεται γιατί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μετά. Δεν θα σε αφήνει απλά να το κάνεις edit. Μετά το επόμενο είναι να ανοίγετε με μια τριάδα, να ανοίγει, να γίνεται το 1 τρίτο. Όχι το μισό να γίνεται απλά, αλλά να κόβετε από τα πλάγια. Μπορείτε το ίδιο πράγμα να το κάνετε και από την πάνω μεριά. Μπορείτε και από την δεξιά και από την αριστερή. Μπορείτε γενικά από όλες τις γωνίες. Μετά μπορείτε να κάνετε, να σκάψετε, τι λέω, Minecraft. Μπορείτε να ανοίξετε απλά 4 κουτάκια και να γίνει αυτό το πράγμα λίγο πιο smooth κενό για να περάσετε. Και μπορείτε κλασικά να ανοίξετε την πόρτα, να βγείτε. Και μετά είναι αυτό το σημείο. Μπορείτε να ανοίξετε απλά κάτι σαν πύλη. Πιστεύω αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε από τα edit. Δεν υπάρχουν και άλλα, νομίζω. Υπάρχουν κάτι περίεργα. Να κάτι σαν αυτό, πόρτα. Υπάρχουν π.χ. να αφήσεις μόνο έτσι ένα μέτρο από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν και από τις άλλες. Μπορείς έτσι γενικά όταν να αφήσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι και πολύ χρήσιμα. Και αυτά που σας είπα, τα πιο πολλά δεν είναι χρήσιμα. Είναι για κάποιους που μπορεί τώρα να ξεκινάνε το Fortnite ή κάτι τέτοιο.
Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Προσπάθησα να κάνω όσο καλύτερο μπορούσα αυτό το βίντεο με τα tips. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό το βίντεο γιατί σκεφτείτε ότι πρέπει να κάνω πολλά voiceovers. Πρέπει να σκεφτώ το τι θα κάνω, να κάνω rec από πριν τα πράγματα που πρέπει για να έχω δικά μου clips, να μην παίρνω από άλλους δηλαδή και τέτοια πράγματα. Και είναι λίγο μεγάλη υπόθεση μέχρι να το κάνει edit και τέτοια. Οπότε προσπάθησα να κάνω όσο πιο μικρό βίντεο μπορούσα. 9 λεπτά βγήκαν τα tips. Οπότε θα κάνω ένα άλλο βίντεο κάποια στιγμή με συμβουλές πώς να νικάτε τα build fight, πώς να παίρνετε πλεονέκτημα στα build fight, γιατί άμα τα βάζα και αυτά το βίντεο θα ξέφευγε, οπότε προτίμησα να μην τα βάλω. Και πριν κλείσω θέλω να σας πω μια συμβουλή. Μάγκες, μη φανατίζεστε με τους YouTubers. Τι εννοώ με τους YouTubers? Αυτούς που βγάζουν βίντεο. Γιατί έχω δει κάποιοι με λένε: φίλε, αυτός είναι ο καλύτερος στο Fortnite. Φίλε, αυτός είναι ο καλύτερος στο Fortnite. Και αυτοί, φίλε, κάνουν μόνο YouTube. Ανεβάζουν μόνο βιντεάκια. Τι σημαίνει αυτό, μάγκες μου? Ότι πίσω από τα βιντεάκια υπάρχουν και ατυχίες, υπάρχουν και χαζομάρες, υπάρχουν και fails. Αλλά εσείς κοιτάτε μόνο τα καλά. Γιατί λογικά, όπως και εγώ, όπως και όλοι όσοι κάνουμε βιντεάκια, ανεβάζουμε φυσικά τα wins και όλα αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να ανεβάσουμε ένα fail έτσι που ήταν για χαμπαλέ, αλλά πιο πολύ βασιζόμαστε στα wins. Πιο πολύ, μάγκες, άμα θέλετε να μάθετε πώς να παίζετε Fortnite, κοιτάξτε streams. Γιατί με τους YouTubers τους κοιτάτε, βλέπετε τα καλά τους plays και μετά υποτιμάτε τον εαυτό σας. Νομίζετε ότι είσαστε άχρηστοι γιατί δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά, αλλά πιστέψτε ότι και οι άλλοι κάνουν fails και μπορεί να γίνει κατά τύχη αυτό που κάνανε και να τρελαθήκατε εσείς και να λέτε: πω ρε φίλε, δεν μπορώ, άρα δεν θα το προσπαθήσω. Μάγκες, προσπαθήστε το, θα δείτε με το χρόνο, θα βελτιωθείτε παίζοντας για χαβαλέ. Γιατί ποτέ μην σκέφτεστε, μην είναι το μυαλό σας, ρε μάγκες μου, να γίνω ο καλύτερος παίχτης. Άμα εκεί είναι το μυαλό σας, σίγουρα θα αποτύχει το μάγκες, γιατί θα δείτε να κάνετε κάνω καλό play, θα λέτε: ου μάγκες, είμαι ο καλύτερος, δες τι έκανα, και μετά δεν θα βλέπετε πρόοδο σας. Σκεφτείτε ότι είστε ένας απλός παίχτης, παίζετε για το χαβαλέ σας, κάνετε το χαβαλέ σας και θα δείτε γρήγορη βελτίωση. Αυτά από μένα, μάγκες, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!